Στην τρίτη εθνική στο μπάσκετ, παιχνίδια φωτιά για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής. Οι Ιρακλής Κοζάνης και Πρωτέας Γρεβενών υποδέχονται τους πρωτοπόρους στη βαθμολογία Λάρισα και Έολο αντίστοιχα. Οι παίκτε του Ηρακλή Κοζάνης θα επιδιώξουν την επιστροφή στι νίκε που θα του επιτρέψει να πλησιάσουν στην κορυφή. Ο Πρωτέα από την άλλη, που δεν είδε ακόμα το χρώμα του Ροζ φίλου στα χέρια του, έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στον Έολο. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία και πίστη. Ντέρμπι στη Σιάτιστα, μεταξύ τη τοπική ομάδα και τη Καστοριά, και οι δύο ομάδε έδειξαν με τι μέχρι τώρα εμφανίσει του πολύ καλά στοιχεία, στοιχεία που προμηνύουν μια αμφίροπη μάχη. Οι δυόσχουροι τέλο, μετά τη σπουδαία νίκη του στην προηγούμενη αγωνιστική στο Βελβεντό με τη δυνατή ομάδα τη Σιάτστας, ταξιδεύουν στο Βόλο για να αντιμετωπίσουν την ισόβαθμη με 6 βαθμού μεταμόρφωση. Οι παίκτε του κυρίου Άρη Χολόπουλου βρίσκονται σε καλή κατάσταση και με ανεβασμένη ψυχολογία θα κυνηγήσουν του βαθμού τη νίκη. Να δούμε το πρόγραμμα την Κυριακή ενδεκάτου, πρωτέα Γρεβενών Εόλο Αστακού στι 5 η ώρα. Μελίκη Πανευεσαϊκό, Βόνιτσα Αγρίνιο, Μεταμόρφωση Βόλου Διώσχουρη Κοζάνη στι 6, Σιάτι στα Κατστοριά στι 6, Ηρακλή Κοζάνη Λάρισα 1964 στο ΔΑΚ Κοζάνης στι 6 το απόγευμα, Καρδίτσα Νίκη Βόλου.